Στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά, Μαρίνο. Καλώς μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο που δώρα μας από την πρώτη φορά. Καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο μέσα στο 16 για όλους. Λοιπόν, ξεκινώντας από το χθεσινό 2-1 και τη δυσκολία με την οποία ήρθε χρονικά τουλάχιστον αυτή η νίκη, πώς την αξιολογείτε? Αν μου επιτρέπει, Στέλιο, ένα δευτερόλεπτο απλά πριν ξεκινήσουμε για το παιχνίδι. Να συλληπιθούμε την οικογένεια Λαμπρού και Δημήτρη Μάστρου. Οι δύο συνάνθρωποι μας το έχασαν τη ζωή τους προχθές στη θάλασσα επί του ελεύθερης θέλησης αμοχώς του. Είναι η κηδεία αυτή την ώρα και έχουμε και μια έκκληση από τους συγγενείς. Αντιστεφάνων ο κόσμος στις 2 η ώρα που θα πάει στην κηδεία να συνδράμει υπέρ των ορφάνων του νεαρότερου του γιου από τους δύο, έχει δύο μικρά παιδιά. Ευχηθούμε, να εκφράσουμε μάλλον τα συλληπιτήρια μας και να πούμε αιωνία τους η μνήμη. Ήταν όντως μια ανίποτη τραγούδια. Πραγματικά συγκλονίστηκε και το Πανκύπριο. Και ας είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάσει και όντως το μήνυμά σου ας πάει σε αυκιά πολλών ακροατών να συνεισφέρουν, να βοηθήσουν σε τέτοιες δύσκολες στιγμές αυτούς που μένουν. Και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει. Ακριβώς, όποιος θέλει και μπορεί να επικοινωνήσει και μαζί μας, να του δώσουμε λεπτομέρειες με ποιους πρέπει να επικοινωνήσει προκειμένου να βοηθήσει. Μάλιστα. Στα του παιχνιδιού τώρα, σίγουρα χθες είχαμε μια πολύ άσχημη παρουσία. Δεν παρουσιάστηκε καθόλου καλή ομάδα μας. Δεν είχαμε σοβαρότητα. Ήταν το πρώτο και κύριο που μας έλειπε. Και ακριβώς λόγω αυτού παρουσιάσαμε την εικόνα που παρουσιάσαμε. Μια εικόνα η οποία δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να παραλυφθεί στη φετινή χρονιά. Μια εικόνα που δεν μας τιμά και δεν μας ταιριάζει σαν σύλλογος να δείχνουμε υποτίμηση απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Πολύ περισσότερο σε μια ομάδα η οποία κάνει το δικό της αγώνα στη δεύτερη κατηγορία, θέλει να έρθει στην πρώτη κατηγορία και έδειξε και χθες και γενικότερα με την παρουσία της στο πρωτάθλημα ότι έχει όλα τα χρόνια να το πετύχει. Άλιστα. Εδώ σάτε πραγματικά είτε καλή δεν ήσασταν εσείς είτε καλή ήταν η Τερίνια, η ουσία είναι ότι έχει ενδιαφέρον πλέον ο επαναληπτικός. Δηλαδή είναι μια αποτυχία από την έννοια ότι θέλατε ένα καθαρό σκορ για να μην έχετε τον Βραχνάη Μπελά και στον θεσμό του κυπέλλου να επικεντρωθείτε στα του πρωταθλήματος. Θέλαμε ένα καθαρό σκορ για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, ο οποίος και χθες ήρθε στο γήπεδο να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Γιατί δεν θέλαμε να έχουμε το άγχος του επαναληπτικού, γιατί και ο προπονητής μας θα ήθελε κάποια νεαρά παιδιά να τα χρησιμοποιήσει στον επαναληπτικό. Έχουμε παιδιά που είναι μόλις 16 χρονών και προπονούνται με την πρώτη ομάδα και θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να παίξουν ένα 90 λεπτό σε δύο εβδομάδες. Δυστυχώς τώρα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και θα πρέπει να ρίξουμε την πρέπεισα και τη δέουσα σοβαρότητα προκειμένου να μην επιβενεύσουμε, να μείνουμε και εκτός του θεσμού. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει συνέχεια βεβαίως του πρωταθλήματος και υπάρχει και η προσπάθεια στο μετεγραφικό σαφάρι. Είστε κοντά σε ανακοίνωση, ανακοινώνεται κάτι, τι γίνεται στο κεφάλαιο αυτό? Ναι, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, εκεί στρέφεται πλέον η προσοχή μας. Ο αγώνας αναλύθηκε σήμερα το πρωί. Πρωί-πρωί από τον προπονητή στις 7.30 ώρα παρακολούθησαν το βίντεο οι ποδοσφαιριστές, λέχθηκαν όσα έπρεπε να λεχθούν και πλέον η προσοχή στρέφεται 100% στο πρωτάθλημα, στον αγώνα της Κυριακής με τη Δόξα. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γνωρίζουμε και από τον αγώνα μεταξύ μας τον πρώτο γύρο της δυσκολίας, τον Αντώνης Παπαδόπουλος, αλλά έχουμε παρακολουθήσει η Δόξα και στα τελευταία της παιχνίδια και ειδικά την περασμένη εβδομάδα με την εκτός έδρας νίκη που πέτυχε. Γνωρίζουμε λοιπόν τι είδους αντίπαλο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε για να πάρουμε την νίκη, να πάρουμε το τρίποντο, το διπλό. Αυτή θα είναι η προσοχή μας μέχρι και την Κυριακή. Το κύπελλο μπορεί να περιμένει όταν έρθει η ώρα του. Όπως επίσης και οι μεταγραφές. Σίγουρα συνεχίζεται το ψάξιμο, όπως το λες και εσύ, το σαφάρι. Έχουμε μια περίπτωση με την οποία προσπαθούμε να οριστικοποιήσουμε. Γράφτηκε σήμερα πριν από λίγο στο σήμερα, εφόσον ότι πιθανόν να είναι το ναι και το όχι, και μάλλον το ναι εντός της ημέρας. Ναι, θα θέλαμε σήμερα ακριβώς να έχουμε μια οριστική κατάληξη, είτε θετική είτε αρνητική. Σε περίπτωση που είναι αρνητική, υπάρχει μια δεύτερη περίπτωση
την οποία θα τρέξουμε άμεσα. Αν είναι θετική, το συντομότερο δυνατό, όπως φερθεί να έρθει στην Κύπρο. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας το πιθανότερο για να δούμε την κατάληξη. Ένα τελευταίο διπλό ερώτημα για το ιατρικό δελτίο, τι λέει η ενόψη δόξας και αν επηρεάζεται κάπως ή όχι η ψυχολογία του κόσμου και για την παρουσία του στο συγκεκριμένο παιχνίδι μετά τα δύο κολλητά χ και το δύσκολο 2-1 επί της Ερήνης. Όσο αφορά το ιατρικό δελτίο, αποκομίσαμε δύο προβλήματα τραυματισμών από χθες. Το ένα έχει να κάνει με τον Ιταλβο και το άλλο με τον Γκαμπριέλ Μόουρα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το πολύ σοβαρό, δεν είναι μυϊκοί τραυματισμοί, είναι χτυπήματα. Χρειάζεται ένα 48 ώρο για να δούμε πώς θα είναι η κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Ευελπιστούμε ότι θα τρέξουμε και θα τους έχουμε μέχρι την Κυριακή. Αν όχι, τότε θα μείνουν εκτός αποστολής. Επανήλθε ο Πελέ, ο οποίος ήταν εκτός τις προηγούμενες μια-δυο μέρες και αυτός με ένα χτύπημα στο παιχνίδι με την Ομόνια. Ενώ θα είναι εκτός ο Μαϊσοράντζε, βέβαια, ο οποίος αντίκρισε την πέναλτι και την εγκάστα στον τέρπι της περασμένης εβδομάδας με την Ομόνια και θα λείψει ως τιμωρημένος από το παιχνίδι με την Δόξα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κόσμο, σίγουρα απογοητεύτηκε, εκνευρίστηκε αφελής από τη χθεσινή μας παρουσία και δικαίως. Όμως ξέρουν ήδη και το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι η ομάδα θέλει στήριξη, θέλει βοήθεια. Το έχουν δείξει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ότι είναι εκεί δίπλα στους ποδοσφαιριστές. Και πιστεύω ότι θα το κάνουν και στη συνέχεια. Με τους ποδοσφαιριστές από την άλλη να παίρνουν τα μηνύματα. Και να ευελπιστώ ότι από την Κυριακή κόλλα θα ανεβάσουμε την απόδοσή μας, θα παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει για να αποζημιώσουμε και τον κόσμο. Να είσαι καλά, Βαρύλο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο τη ημέρα να έχεις.